Τι κάνετε, πώς είστε, τι ματσάρα περιγράψατε χθες. Χαίρετε, χαίρετε, είμαι καλά, εσείς τι κάνατε. Δηλαδή, είσαι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έτσι, είναι επιβεβαιωμένο 100%. Δηλαδή, ναι, ναι. Μετά από αυτό το ωραίο πράγμα που έζησες όλη την ημέρα στη συμπρωτεύουσα, τώρα δηλαδή, γιατί είσαι στην Αθήνα και δεν έμεινες εδώ 2-3 μέρες ακόμα. Εντάξει, αλλά είμαι αγκαλιά με τη Μόνικα. Για σκέψου το αυτό, η οποία με περίμενε πώς και πώς μπήκα σπίτι. Ναι, φαντάζομαι. Λογικά πρέπει να σε μυρίζετε κανένα 2 χιλιόμετρα πριν έρθεις, βέβαια, να το καταλαβαίνει και τα λοιπά. Εσύ, αυτό είναι το φοβερό που γίνεται με τα σκυλιά. Γαρτίζεται το παρκάρισμα. Ναι. Το παρκάρισμα, τώρα μου δίνεις πάσα για να σηκωθώ για τρεις ώρες. Λοιπόν, επειδή πέρασα πάρα πολύ ωραία, όπως λες, χθες όλη μέρα. Ναι. Φρόντισα να περάσει ο ΠΑΟ και να ξανάρθω στις 10 του Μάρτη. Άρα από τώρα το κλείνουμε, γιατί ούτως ή άλλως το μάτς θα είναι εδώ. Είναι το πρώτο εντός έδρας. Το λοιπόν, πρώτο είναι εντός έδρας, ναι. Λοιπόν, κάθομαι, πατάω αυτό το μοχλό που έχει εδώ. Αράζω πίσω την καρέκλα μου και σε απολαμβάνω, ναι, για το χθεσινό που έζησες. Η αλήθεια είναι ότι κατά την άποψή μου ο ΠΑΟΚ την πρόκριση την πήρε στην παράταση. Εκεί ήταν που τρόμαξα πάρα πολύ. Ήταν φανερό ότι στο τελευταίο τέταρτο έχει μείνει από δυνάμεις. Ήταν φανερό ότι στο τελευταίο τέταρτο έχει πάρει όλη την ψυχολογία με το μέρος της κανονικής διάρκειας, ενώ η Midland. Δεν είναι μόνο ότι βρήκε τον γκολ, δεν είναι ότι είχε το δοκάρι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κυλούσε το μάτς. Αισθανόσουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κουράγιο να αντιμετωπίσει ούτε το σοκ του γκολ που δέχτηκε και που έστελνε την πρόκριση σε παράταση, αλλά δεν είχε και φυσικές δυνάμεις πέρα από τις ψυχολογικές δυνάμεις για να ανταποκριθεί στην παράταση. Φοβόμουν ότι στην παράταση μπορεί να συμβεί βατερλό. Και το κακό ήταν ότι και οι περισσότεροι από τους παίκτες που είχαν περάσει ως αλλαγή, ναι, που πολύ λογικά τους έβαλε όλους ο Λουτσέσκου και νομίζω έτσι μπόρεσε και διαχειρίστηκε και την κατάσταση, αφαιρώντας 5 κουρασμένους και περνώντας 5 ποδοσφαιριστές με πολύ περισσότερες δυνάμεις. Οι 2-3 από αυτούς άρχισαν να μπουν στο μάτς. Και ο Σίνκλε και ο Μητρίτσα, πιθανότατα επειδή έπαιζαν και οι δύο στην αριστερή πλευρά, άρχισαν πολύ να μπουν στο μάτς. Άλλωστε όλη την πίεση ο ΠΑΟΚ τη δέχεται από τη δική τους πλευρά και το γκολ το δέχεται από τη δική τους πλευρά. Όλη η ανάπτυξη της Μίτλαν πηγαίνει από την πλευρά του Σίνκλε και του Μητρίτσα στο τελευταίο 20 λεπτό. Δεν έχουν μπει και αυτοί καλά στο μάτς. Ο μόνος που μπήκε αμέσως με το που μπήκε στο παιχνίδι, στο πνεύμα του αγώνα, ήταν ο Ελκαντουρί. Αλλά στην παράταση, μόλις πήραν το time out το μεγάλο, το συζήτησαν με τον Λουτσέσκου, κατάλαβαν ότι εδώ ξεκινάει από την αρχή το πράγμα. Εμφανίστηκε πάλι ένας κανονικός ΠΑΟΚ. Γύρισε την ψυχολογία υπέρ του, διότι έπαψε να είναι αυτός που απειλείται και άρχισε να είναι αυτός που απειλεί. Και το έλεγα και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι ακόμα και αυτό είναι σημαντικό. Ακόμα δηλαδή και αν δεν βρει τον γκολ, είναι σημαντικό να γυρίσει την ψυχολογία στα υπέρ του. Όταν πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί συνέβη το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδανικό, νομίζω εγώ, όπως βλέπω εγώ την πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι είναι ιδανικό να εκτελείς πρώτος και να μην εκτελείς μετά από τον αντίπαλο. Και βέβαια το ιδανικό σενάριο ήταν ότι εκτός του ότι εκτέλεσε πρώτος, η Midland έχασε το πρώτο πέναλτι. Το έπιασε ο Πασχαλάκης, το πρώτο. Άρα οι υπόλοιποι 4 εκτελεστές του ΠΑΟΚ ήξεραν ότι μπορούν να εκτελέσουν και ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν, δεν χάνεται ο κόσμος, απλώς μπορεί να τους σοφαρίσει η Midland. Έπαιξε όλη τη διαδικασία των πέναλτι χωρίς την πίεση λοιπόν, με την πίεση να είναι μονίμως στη Midland που είχε χάσει το πρώτο πέναλτι και δεν είχε κανένα περιθώριο να χάσει άλλο. Και αυτό συν την ψυχραιμία με την οποία διαχειρίστηκαν την κατάσταση το αντίστοιχε σε μια ιστορική πρόκριση. Και γιατί το λέω για ιστορική πρόκριση, γιατί okay, δεν αποκλείοντας την Midland δεν παίρνεις την δόξα που φαντάζεται κανείς κάνοντας μια πρόκριση κόντρα ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου, αλλά μια ομάδα που είχε 48 χρόνια να φτάσει σε αυτό το γύρο το 1974, λίγες μέρες πρωτού γεννηθώ, ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει να παίξει μαύρη Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις. Και όταν 4 φορές έχεις αποκλειστεί
από την διαδικασία των πέναλτι όσες φορές έχεις πάει στην Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία mm-hmm. και επιτέλους τα καταφέρνεις, τότε το πράγμα αποκτά και μια ιστορικότητα. Και λέω ότι τώρα πια θα περιμένουμε να δούμε και την κλήρωση, αλλά όποια και αν είναι η κλήρωση, τώρα πια ο ΠΑΟΚ μπορεί να αφαιρέσει ακόμα περισσότερο από την πίεση και να αρχίζει να οραματίζεται, να ονειρεύεται, όπως θες πες το. Ναι, ναι. Έχεις αντίπαλο που προτιμάς, ας πούμε, από αυτούς τους 8, τους αναλύσαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Ταναξή. Ναι. Το Μουρίνιο δεν θες να το δεις δίπλα στον στο Λουτσέσκου τώρα. Ναι. Μουρίνιο, ναι, ναι. Απ' τη μία και απ' την άλλη, Λουτσέσκου και Μπάτσι. Όμως, όχι μόνο ο Λουτσέσκου και Μπάτσι μαζί. Ναι. Με ναι, Μουρίνιο. Εγώ πάντα στις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων σε τέτοιες περιπτώσεις λέω ότι οι καλύτερες είναι αυτές που δεν δημιουργείται η αίσθηση στο κοινό, στον τύπο και κατ' επέκταση και στην ομάδα ότι έλα όπα του χεριού μας. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπε Λίντσερ. Αλλά ούτε και στο μεγαθύριο. Μ' αρέσει το πάντα οι κληρώσεις όπου υπάρχει ένα καλό όνομα απέναντι. Ναι. Αλλά είναι ένα τέτοιο όνομα που αγωνιστικά μπορείς να το διαχειριστείς. Ως εκ τούτου από αυτούς τους υποψήφιους θα έλεγα ότι Φέγενορντ, που κανείς δεν θα πει ότι είναι το χεριού του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα που πάνω κάτω θα πάμε στο 50-50 σε σχέση με την πρόκριση, είναι μια καλή κλήρωση. Και μιας και ο ΠΑΟΚ άρχισε να σπάει παραδόσεις φέτος στην Ευρώπη, είναι μια καλή στιγμή να σπάσει και μια παράδοση που έχει με τους Ολλανδούς και η οποία είναι κακή. Δεν θα έλεγα Άγιαξ, αν υπήρχε Άγιαξ, αλλά Φέγενορντ λέω. Φέγενορντ, ε. Ναι. Τώρα υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες είναι ομάδες που ο ΠΑΟΚ δεν θα τρομάξει με την κλήρωση. Ακόμα και με τη Ρώμα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση η Ρώμα. Βεβαίως προφανέστατα, ακόμα και αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι το φαβορείς να μετρήσει με τον ΠΑΟΚ αν είναι αυτή η αντίπαλός του. Αλλά και η Γάνδη και η Αλκμαρ δεν θα έλεγα ότι είναι ανεπιθύμητη αντίπαλη. Προφανώς δεν είναι ανεπιθύμητος αντίπαλος η Λίντσερ, παρά τα όσα λέω εγώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι Έλληνες έχουμε μάθει να βλέπουμε ένα μη, πώς να το πω, λαμπερό όνομα και να λέμε «Α, οκ, ποια Λίντσερ περάσαμε, τύρα να ερχόμαστε, θα ακούσουμε μόλις». Μόλις βγει η κλήρωση με τη Λίτσερ και αυτά συνήθως δεν μας γίνονται σε καλό στους ελληνικούς συλλόγους, οπότε αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που εγώ λέω όχι στη Λίτσερ, όχι ότι είναι κάποια ομάδα που ο ΠΑΟΚ στις καλές του βραδιές δεν μπορεί να την αποκλείσει, ασφαλώς και μπορεί. Δεν είναι μια κλήρωση που έχει να τρομάζει με κάτι και να λέει Παναγιά μου αν αποφύγω αυτά είμαι πολύ καλά, ούτε είναι μια κλήρωση που έχει κάποιον να τον δείξει κατά την άποψή μου και να πει αυτός είναι τέτοιας δυναμικότητας που τον έχω. Όποιος και αν είναι από τους 8 του βρεθεί στον δρόμο του, άλλον με 50-50, άλλον στη χειρότερη των περιπτώσεων με 30-70, έχει τις πιθανότητες του. Κάνε μια μικρή διακοπή να σου βάλω να ακούσει κάτι και να απολογηθείς γι' αυτό. Ο Τσικώσεν απομακρύνει, ο ΠΑΟΚ επιμένει το σουτ, καταπληκτικό! Τρομερό γκολ! Ο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, η εμβληματική μορφή του ΠΑΟΚ. Ασύλληπτο γκολ, ασύλληπτο τελείωμα. Τρομερό γκολ! 2-0 στο 26! Περιγράφεις αυτό καθιστός, σηκώθηκα κι εγώ από την καρέκλα, μη πιστεύοντας τα μάτια μου. Τρομερό γκολ. Θέλω να απολογηθείς για αυτό που μόλις είπες όταν περιγράφεις τον γκολ του Βιερίνια χθες για την Κοσμοτέ. Θέλω να... αυτό εδώ που είπες τώρα να απολογηθείς. Θέλω να το περιγράψεις όλο. Έγινε ακριβώς, ξέρεις, εγώ πολλές φορές μεταφέρω αυθόρμητα συναισθήματα και καταστάσεις, γιατί έτσι νομίζω ότι νιώθω καλύτερα το μάτς και έτσι καλύτερα νομίζω μεταφέρω και τις
εικόνες του μάτς στο κοινό που παρακολουθεί. Mm-hmm. Και προσπάθησα να του δώσω την εικόνα, γιατί νομίζω ότι αυτό συνέβη σε όλους όσους ήταν στην Τούμπα και πιθανότατα αυτό συνέβη και σε όλους όσοι ήταν στον καναπέ τους. Αυτό το αυθόρμητο που συμβαίνει όταν βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, που δεν αυθορμήτως σηκώνεσαι όρθιος από θαυμασμό για αυτό που είδες. Να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα, λίγο μετά, βλέποντας τα replay και βλέποντας τις αντιδράσεις του Βιερίνια, σκέφτηκα να πω και κάτι ακόμα, αλλά φοβήθηκα μην παρεξηγηθεί και το απέσυρα, αλλά το επόμενο αυθόρμητο σχόλιο που θα έκανα θα ήταν ότι θα το βλέπει το βράδυ ο Βιερίνια στην τηλεόραση και θα λέει τι είναι αυτό ρε. Διότι ναι, πραγματικά. Είναι τρομερός κρόπ. Είναι... Okay. Πάρα πολλά γκολ έχουμε δει από μακρινή απόσταση και να είναι εντυπωσιακά. Αυτό εδώ όμως είναι, η μπάλα περνάει σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλα τα πόδια και στα χέρια που βγαίνουν για να τη σταματήσουν, ακριβώς στο όριο και πηγαίνει ακριβώς δίπλα από το δοκάρι. Ναι, ναι. Δηλαδή αν έπρεπε από πριν να διαγράψεις την τροχιά της για να πάει στα δίχτυα, η μοναδική τροχιά που την έστειλε στα δίχτυα ήταν αυτή που τελικά διέγραψε η μπάλα για να πάει εκεί. Ήτανε φοβερό, ναι, φοβερό. Στη διαδικασία των πέναλτις, αυτό που το συζητήσαμε και εκτός, θέλω να το συζητήσουμε και εντός. Ποιον φοβάσαι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, για ποιον ανησυχείς μάλλον, ανησυχείς περισσότερο? Ανησυχώ για τον Τσόλακ, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό μάτς, αλλά έχει αυτή την κακή άβρα όποτε έρχεται στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και επειδή πάει πρώτος και το πρώτο είναι κρίσιμο και έχει και πολύ μεγάλη πίεση, όταν βλέπω ότι ο Τσόρακ θα είναι ο νούμερο ένα εκτελεστής, αναρωτιέμαι αν είναι μια καλή επιλογή από την πλευρά και του ίδιου και του Λουτσέσκου και της ομάδας. Δεν ξέρω πώς το συνεννοήθηκαν να στείλουν πρώτο τον Τσόρακ. Ο Λουτσέσκου μας είπε μετά ότι οι ποδοσφαιριστές διάλεξε τους πρόθυμους. Ο Κούρτιτς μας είπε ότι ο ίδιος ζήτησε να είναι ο τελευταίος. Δεν ξέρω αν το ζήτησε και ο ίδιος ο Τσόλακ να είναι ο πρώτος, ναι. Ή αν είπε είμαι διαθέσιμος, ναι, θέλω να εκτελέσω πέναλτι και ο Λουτσέσκου τον έστειλε ως πρώτο. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό εδώ το παιδί που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτσα, αλλά που είναι μονίμως στην κριτική από όλους και που δεν του έχουν πάει καθόλου καλά τα πράγματα, ούτε την πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ, και υπάρχει κίνδυνος να μην του πάνε ούτε τη δεύτερη. Εδώ μπορεί να συμβεί τώρα να χάσει το πέναλτι και να γυρίσει όλο το χαρτί και πάλι επάνω του. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, από τη στιγμή που ο Τσόλακ το έβαλε και αμέσως μετά ο Πασχαλάκης πιάνει το πρώτο πέναλτι των Δανών, ο τρόπος με τον οποίο πήγαιναν, η γλώσσα του σώματος των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στις εκτελέσεις, ήταν γλώσσα σώματος ποδοσφαιριστών που είναι σίγουροι, που τα πόδια τους δεν λυγίζουν, που δεν είχαν κανέναν προβληματισμό πηγαίνοντας προς την εκτέλεση. Πιθανότατα για αυτό που σου είπα νωρίτερα, γιατί είχαν την αίσθηση ότι δεν είχαν την πίεση ότι όπα εδώ αν το χάσω καταστρεφόμαστε. Εάν το έχαναν θα έπρεπε να το βάλουν οι Δανείοι μετά για να ισοφαρίσουν. Όλη αυτή η πίεση που αφαιρέθηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ τους βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουν καταπληκτικές εκτελέσεις πέναλτι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ και θα συζητάμε πράγματα που θα γνωρίζουμε, δηλαδή έτσι, και θα κάνουμε υποθέσεις για το πιθανό αντίπαλο μετά από αυτή την υπέροχη βραδιά και την υπέροχη μέρα που περάσατε εδώ στην πρωτεύουσα, κύριε Τσόχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα σας εχθές και για τη μετάδοση που κάνατε, την περιγραφή που κάνατε και για το σχόλιο σας στο Λίμπερο 107,4. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο.